Μόλις ανακοινώνεται η εκλογή του Φρέντι Μπελέρη στην Ευρωβουλή, η νύχτα στη Χιμάρα γίνεται μέρα. Το πάρτι έχει ξεκινήσει, η μεγάλη γιορτή, πανηγυρισμή και την εκλογή του Φρέντι Μπελέρη. Οι κάτοικοι της Χιμάρας θεωρούν ότι δικαιώθηκαν. Αυτό τον καταφέρει ο Νέλσον Μαντέλα και ο Φρέντι Μπελέρη από τη φυλακή. Το εκλογικό αποτέλεσμα τους γεμίζει με χαρά. Γιορτάζουν με χορούς και συνθήματα. Οι Έλληνες της Χιμάρας χορεύουν και πανηγυρίζουν για τη μεγάλη νίκη του δικού τους Φρέντι Μπελέρη στις ευρωεκλογές. Συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι του μιλούν για δικαίωση. Μεγάλη νίκη του γιού μου και μεγάλη νίκη της δημοκρατίας. Όπως λένε, τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα, καθώς ο εκλεγμένος ευρωβουλευτής πλέον παραμένει στη φυλακή. Είναι μια μοναδική στιγμή που ζούμε και σαν Έλληνες και σαν χυμαριώτες. Πριν από λίγο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον Φρέντι Μπελέρη λίγες ώρες μετά την εκλογή του. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συγκινητική στήριξη στον αγώνα μου για το δικαίωμα του ευρωπαϊκού ελληνισμού και τη δυνατότητα που μου έδωσε να είμαι υποψήφιος σε αυτές τις ευρωεκλογές. Δώσαμε και κερδίσαμε μια μάχη για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τις ελευθερίες και την αξιοπρέπεια των πολιτών. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς που με τιμήσατε με την ψήφο σας. Τέλος, θέλω να απευθύνω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ από καρδιάς σε δύο ξεχωριστούς ανθρώπους, τον Άγγελο Συρίγο και τον Σταύρο Παπασταύρου. Εδώ και 395 ημέρες που βρίσκομαι στη φυλακή είναι διαρκώς το πληρωτό το δικό μου και της οικογένειάς μου. Μετά από έναν δύσκολο αγώνα, όπως σημειώνει ο συνεργάτης του Παντελής Κοκαβέσης, ο οποίος είχε συλληφθεί μαζί του πριν από ένα χρόνο και ένα μήνα. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι που ο πρόεδρός μας εξελέγει ευρωβουλευτής. Δεν περιγράφεται αυτή η χαρά, περάσαμε δύσκολα, ο ίδιος περνάει πολύ δύσκολα μέσα στη φυλακή. Όπως λένε, αντί να του δίνουν κουράγιο, τους έδινε εκείνος και στο τέλος δικαιώθηκε. Άντεξε ο Φρέντι Μπελέρης, άντεξε, για τη Χιμάρα άντεξε. Με συγκίνηση έψαλαν τον εθνικό ύμνο και τώρα περιμένουν τη μέρα που ο Φρέντι Μπελέρη θα αφαιθεί ελεύθερος για να αναλάβει καθήκοντα στο Ευρωκοινοβούλιο και να αναδείξει τα προβλήματα της εθνικής μειονότητας.